Πάμε λοιπόν στου καλεσμένου yeah. μα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχουμε. Καταρχήν yeah. να πούμε ότι αυτό είναι αλήθεια. Η ελληνική yeah. ιατρική είναι πολύ προχωρημένη. Βέβαια. Yeah. Και mm -hmm. μακάρι να είχαμε περισσότερα και καλύτερα εργαλεία για να βλέπουμε τέτοια επιτεύγματα yeah. στη χώρα μα. Γι' αυτό yeah. και είναι και περιζήτη η Έλληνα. Είμαστε γιατί... περήφανοι όλοι οι Έλληνε για το ιατρικό <χει> <δυναμικό> <χει> και το μήνυμα. Αλλά του... είναι άδικο να, να λειτουργείτε σε περιβάλλοντα τα οποία είναι. Υποδέστερα των ικανοτήτων και τη εμπιστοσύνη. Θέλουν καλύτερη οργάνωση, κύριε Παπλόκ. Για Εκεί να δούμε. Είχαμε και μια κυβερνητική αλλαγή εδώ, θα δούμε πώ θα περπατήσει. Γιατί όντω το ο τομέα αυτό και είναι και παραδοχή. Καλλιώ η αλλαγή από μόνη τη. Ναι, ναι. Τώρα, πάμε, κύριε Ασκητή, να δούμε ένα θέμα που έχουμε ξανασυζητήσει και συζητάμε πάρα πολλέ μέρε τώρα. Αυτό το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών που περιμένουμε να το φέρει η κυβέρνηση. Ο Χθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο μα είπε εδώ που κάθεστε εσεί ότι ο Πρωθυπουργό είχε πει ότι μέσα στην τετραετία. Yeah. Φαίνεται όμω ότι δεν θα αργήσει. Έτσι τουλάχιστον μαθαίνουμε. Υπάρχει δυστοκία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι αλήθεια. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μέσα στην κοινωνική ομάδα και κάποιε έχουν εκφραστεί και δημόσια. Και αυτό δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία στην κυβέρνηση, εν πρέπει να γίνει, πώ πρέπει να γίνει, σε τι ε, βαθμό πρέπει να γίνει και αν τέλο πάντων όλο αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό και ευρύτερο. Τι λέτε εσεί, Κύριε Κοράμου, καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ένα πολιτιακό θέμα. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά στη σεξουαλικότητα, στην στροφική σχέση, στην κοινωνική αποτίμηση έχει μια πρωταγωνιστική βάση που λέγεται ζεύγο. Σχέση. Δηλαδή, εγώ και εσύ είμαστε ένα ζευγάρι. Η κάθε πολιτεία καθορίζει την ταυτότητα τι εννοεί ζευγάρι νομικά, νομοτελειακά. Mm -hmm. Η ομοφυλοφιλία ως συμπεριφορά είναι πλέον φυσιολογική. Εδώ και 50 χρόνια mm -hmm. η ψυχιατρική, εμείς, η διεθνής κοινότητα έχει αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος έχει ένα δικαίωμα του σεξουαλικού προσανατολισμού το όπως αισθάνεται από τη γέννησή του μεγαλώνοντας αναπτύσσεται με αυτό και εκφράζεται. Το κομμάτι της θρησκευτικότητα το λεγόμενο συνέστημα της πίστης, της θρησκείας, ναι. είναι επίση ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Άρα μιλάμε γιατί ενοχλεί η λέξη γάμος και εκεί πραγματικά μπαίνει ο κοινωνικό προβληματισμός. Είμαστε ως κοινωνία έτοιμοι να δεχτούμε τον γάμο που στην εκκλησία. Η εκκλησία λέει όχι. Αυτό είναι σεβαστό. Mm. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι η Εκκλησία γάμο θεωρεί τον άνδρα και τη γυναίκα. Καλά, δεν Εκεί είναι ευλογή... η ότι είναι το πρόβλημα ναι, αυτό. γι' αυτό αφιστεί. και έχουμε την εναλλακτική είναι. του είναι. πολιτικού γάμου είναι. και το σύμφωνο συμβίωση, το οποίο νομοτελειακά γιατί το μεγάλο κεφάλαιο στα ζευγάρια αυτά ήταν το οικονομικό. Δεν είναι σχέση τη διασκευή κατά τη γνώμη σα. Τι είπατε αν είναι. Αντιδρούμε γιατί θίγονται τα στερεότυπά μα, τα κλισέ μα. Ναι, ναι. Ή γιατί υπάρχει Κύριε Παβλό, ουσία. Κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι εύκολο. Κυρίω ω προ την τεκτοθεσία. Προσέξτε, για την ελληνική κοινωνία που θεωρούμε ότι ακόμα κρατάει παραδοσιακά μοντέλα παρότι η αστική κοινωνία, γιατί δεν ζούμε πια στα χωριά και στις μικρές πόλεις, έχει μεταβληθεί. Οι νέε γενναίες είναι διαφορετικές. Άλλε αντιλήψεις, άλλα δεδομένα, άλλα στερεότυπα που εξελίσσονται. Η ομοφιλοφιλία όμως για ένα οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα. Και κυρίως όχι για τον ίδιο, για το γονεϊκό του δίκτυο. Οι γονεί δεν αποδέχονται εύκολα να το πει το παιδί του: Ξέρει, εγώ είμαι γκέι ή είμαι ομοφυλόφιλο. Υπάρχει μια τραγικότητα, υπάρχει μια υπερβολή. Οι γονεί δεν είναι ενημερωμένοι και να δω, αν θέλετε, η σεξουαλική αγωγή, αν θα μπορούσε να έχει φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση του γονεϊκού συστήματο. Οι γονεί να ξέρουν ότι σήμερα δεν υπάρχει αυτό το παλιό κλασικό στερεότυπο, το απόλυτο ο άνδρα ή η γυναικα ω σεξουαλικό προσανατολισμό. Βιολογικά πλέον αποδεικνύεται ότι γεννιέται. Μέσα στην εξέλιξη τη ζωή. Άρα δεν είναι ότι γίνεται στον δρόμο ή το επέλεξε το παιδί το ίδιο, γιατί λέει ο γονιό Το επέλεξε το παιδί μου. Πρέπει λοιπόν γιατρέ μου να το αλλάξει, γιατί το παιδί μου είναι άρρωστο. Mm -hmm. Αυτό έχει τελειώσει. Και πρέπει να μιλήσουμε πιο πολύ στους γονείς, να ανοίξουμε την κοινωνία, να καταλάβετε ότι η κοινωνία Ά, ξέρω, Σήμερα από αυτό έχει... που λέτε μέχρι το γάμο. Και την τεκνοθεσία ναι, ακόμα. Ναι, αλλά από είναι αυτό ξεκινάμε. Αστεράστε. Κοιτάξτε, από το ένα ξεκινάμε για να φτάσουμε στο επόμενο. Ναι. Ξαφνικά τι κάνουμε, είναι σαν να μου λέτε κολυμπάς και λέω κολυμπάω στα ρηγά. Ναι. Πάτε και πετάτε λοιπόν 20 μίλια μέσα στη θάλασσα. Και μου λέτε τώρα κολύμπα εδώ. Δεν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, να καταλάβουμε τα λεγόμενα κοινωνικά μοντέλα. Η πολιτεία δηλαδή οφείλει να εκφράσει περισσότερο την ανάγκη τη ενημέρωση, τη ταύτιση, του ρόλου, τι σημαίνει άνθρωπο, τι σημαίνει άνδρα, τι σημαίνει γυναίκα, τι σημαίνει παιδί. Όλα αυτά. Και αν πάρουμε και τα μοντέλα των ξένων ε, κρατών, θα δούμε ότι εκεί υπάρχουν νέε πλέον εικόνε. Περίπου το 20-25% του γενικού πληθυσμού της γης mm -hmm. ανήκει στην αμφιφιλοφιλία, ομοφιλοφιλία, δηλαδή σε έναν σεξουαλικό προσανατολισμό που η παρουσιακή κοινωνία δεν τον αποδέχεται Μάλιστα. πέραν της σχέσης του άνδρα και της γυναίκας, που πάντα λέγαμε ότι είναι ζευγάρι, άνδρα δηλαδή να γυναίκα. Και δηλαδή. γάμος σημαίνει παιδί. Μάλιστα. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ότι ο γάμο, γιατί υπάρχει, γιατί ευλογεί η Εκκλησία το γάμο, mm. για να κάνει ένα παιδί. Mm. Εδώ λοιπόν ξεκινούν τα ερωτηματικά. Μπορούν άτομα του ίδιου φίλου να έχουν παιδί. Αυτό χρειάζεται περισσότερη με μελέτη. Τρόπο. Και με ποιο τρόπο. Και με ποιο έχουμε, τρόπο. Κοιτάξτε, τρόπο έχουμε βρει. Εγώ το 2002 ήμουν βουλευτή. Φέραμε τότε το περίφημο νομοσχέδιο, το οποίο είχε μεγάλη σημασία και αξία, τη παρένθετη μητρότητα. Ναι. Αυτό σήμερα και για πολλά ζευγάρια. Δεν μπορεί να, να, μπορεί να, να γεννήσουν. Τώρα, λέτε, είναι, είναι ένα μοντέλο. Ή αυτό. Με, 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 με υιοθεσία, α πούμε. Και με υιοθεσία, γιατί για αυτό που λέτε πολύ σωστά. Σκεφτείτε πόσα παιδιά σήμερα λιμνάζουν σε ορφανοτροφία, Λέβαια. και ξέρετε, πρέπει να φύγουμε και το λέω και ω γιατρό και ω άνθρωπο. Δεν πρέπει να βλέπουμε ένα ζευγάρι ετροφιλόφιλο πάντα το υγιέ, το σωστό, και ένα ομοφιλόφιλο το άρρωστο, το νοσηρό. Ναι. Ξέρετε πόσοι ετροφιλόφιλοι γονεί είναι νοσηροί. Δημιουργούν, βλέπετε, νο οικογενειακή ναι, διά, βία, υπάρχει προβληματική υπάρχει βία, υπάρχει συμπεριφορά, τοξικέ ουσίε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι φαινόμενα που η κοινωνία πρέπει να τα μελετήσει σε βάθο και, και κύριο να πάμε σε μια αποτελεσματική δράση υπέρ του πραγματικού ανθρώπου. Κύριε Τατσόπουλε, τι λέτε. Υπάρχει προβληματισμό πάντω και στην κοινωνία. Το είδαμε και σε γκάλο από αυτό. Η κοινωνία δεν... δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί ακόμα αυτό στο σύνολό τη. Ναι. Επιτρέψτε μου εμένα έναν προσωπικό τόνο. Διότι εγώ είμαι ένα από αυτά τα παιδιά για τα οποία μιλάτε. Παιδί το οποίο βρισκόταν σε ίδρυμα και υιοθετήθηκε και μάλιστα μια νότα η οποία είχε τεράστια σημασία για το δικό μου πεπρωμένο όπως και για τα αντίστοιχα πεπρωμένα άλλων παιδιών. Ήμουνα και δεύτερη επιλογή. Τι σημαίνει ότι οι, γονείς μου, οι θετοί μου γονεί είχαν διαλέξει ένα άλλο παιδί με το οποίο δεν τα πήγαν καλά, δεν τα βρήκανε. Και Α, εγώ, το μάθατε και αυτό. Ήμουν η δεύτερη επιλογή. Το οποίο τι σημαίνει η δεύτερη επιλογή, Ότι αν τα είχαν βρει με εκείνο το πρώτο παιδί. Εγώ θα παρέμενα στο Ίδρυμα και θα υπέφερα, τα ξέρει πολύ καλά ο κύριος Ασκητής αυτά, από, τη, από, το λεγόμενο Ιδρυματισμό, την Ιδρυματίτιδα, τι, τι, σημαίνει δηλαδή να παραμείνει κάποιος για πάρα πολύ καιρό στο Ίδρυμα. Σημαίνει ακιδεία, σημαίνει έλλειψη δηλαδή συναισθήματο, μια οριζόντια γραμμή συναισθηματική. Κοινωνικοποίηση, σύνδεση. Κοινωνικοποίηση και πολύ εύκολη χειραγώγηση. Γι' αυτό όλα τα αυταρχικά καθεστώτα, αν δείτε σε βάθο χρόνου, στρέφονταν προ τα ορφανοτροφία, προς... εκεί πέρα ήταν η μεγάλη δεξαμενή ναι, ναι. για να παίρνουν του αντίστοιχου μου τζαχεδίν, Mm -hmm. Να του κάνουν γιατί ήταν πιο, τα πιο χειραγωγήσιμα άτομα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Επειδή ακριβώ η Εκκλησία, χωρί να τη πέφτει λόγο προφανώ σε, ένα θεσμικό, σε ένα θέμα θεσμοθέτησης, ξέρετε, στι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε Τρει εξουσίες έχουμε: δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική. Σε κανέναν από αυτού του θεσμού στι κοσμικέ δημοκρατίες δεν εντάσσεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί και να μιλάει η Εκκλησία. Δεν, όχι να πάνε μιλάει όσο θέλει. Ο, ο καθένα. Ναι. Ξέρετε, εδώ πέρα μπλέκουμε πολλέ φορέ τη γνώμη. Δεν Εκκλησίας μιλάει η Εκκλησία, αλλά μιλάει. Όμως. Δημήτρη, να Δημήτρη μπλέκουμε πολλέ φορέ τη γνώμη με τη γνώση. Ναι. Όλοι έχουμε γνώμη ποιοι έχουμε γνώση γύρω από το θέμα. Και δεν λέω να έχουμε όλη την προσωπική εμπειρία τη δικιά μου ναι. για να έχουμε τη γνώση, αλλά πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το καλό, το όφελος για το παιδί. Γιατί όταν φτάνει η εκκλησία και μιλάει για κατοικίδια και αξεσουάρ, τα οποία δεν πρέπει, ε? πρέπει να πούμε στην εκκλησία ότι κατοικίδιο και αξιοσουάρ μπορεί να γίνει και στου κόλπου μια ετερόφιλη mm -hmm. οικογένεια. Mm -hmm. Ότι οι περισσότερε υιοθεσίε στην Ελλάδα, οι οποίε είναι ιδιωτικέ, στην ουσία πα και αγοράζει παιδί. Δεν κάνει τίποτα άλλο, το αγοράζει με τον παράσου. Οι δημόσιε είναι ένα μικρό κομμάτι. Mm -hmm. Σας Σα λέω, έχω ασχοληθεί, ναι, ναι, ναι. έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο βάφτιση, γύρω, γύρω από την υιοθεσία. Στην υιοθεσία δεν έχει νόμο. Στην Στη βάφτιση. Σε, ο ο... Δημιούργη σε... Δημιούργη οποιονδήποτε δικό τη εφάρι... θεσμό. Να θέλει να, είναι... να... να πιστεύει, να είναι ναι, θρήσκο. Ναι. Και να λέει: Ότι εγώ θέλω να βαφτίσω το παιδί μου δικό σε έναν ιερό της... ναό με το μυστήριο τη βάθηση. <στα> το ιερό μυστήριο τη βάθηση. Άκη μου. Εχί σε οποιοδήποτε δικό τη θεσμό έχει λόγο. Αλλά αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάει η Εκκλησία και δεν πρέπει να ξεχνάει κανένα, είναι ότι ο λόγο τη και η άποψή τη περιορίζει εκείνου οι οποίοι. Πα, προστρέχουν σε αυτήν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω, θέλω να κάνω ονοματοδοσία, ο νόμο μου δίνει το δικαίωμα. Ναι. Πριν από 30 χρόνια δεν μου το δίνει. τώρα μου το δίνει. Ναι. Πάω στο δημαρχείο, ναι. δεν βαφτίζω το παιδί μου. Ναι. Πάω και του δίνω το όνομα. Ναι. Λοιπόν, όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ε, 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 υπόκεινται στην πλειοψηφία τη κοινή γνώμη, Γιατί, το έχω ξαναπεί, ούτε πολιτικό γάμο θα είχαμε έτσι. Ούτε κατάργηση της θανατικής ποινή, ούτε αποποινικοποίηση της μοιχείας. Όλα αυτά είχαν τη μειοψηφία της κοινή γνώμης τον καιρό που θεσπίστηκαν. Ναι. Λοιπόν, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα α, ε, πρέπει να αγκαλιάζουν όλους και κυρίως... Γιατί έχ... έχουμε αντιδράσει όμως ακόμα, κυρίως... Πέτρο, τώρα Ναι, εδώ. εκεί. Είναι, είναι, είναι ένα θέμα νοοτροπίας, Δημητρή. Τα δικαιώματα πρέπει να αγκαλιάζουν κυρίως εκείνους με τους οποίους δεν συμφωνείς. Mm -hmm και με του οποίου διάγει και με άλλο τρόπο ζωή. Αν αγκαλιάζουν μονάχα αυτού με του οποίου συμφωνούμε, δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο εδώ, αυτό που λέει και ο κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα, ότι εδώ διακυβεύεται η ουσία τη πυρηνική οικογένεια. Ο πυρήνα, αυτό που έχουμε μάθει εμεί, το κύτταρο. Ναι. Αλλάζει αυτό. Ο κύριο Ασκητή σα είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό πριν, το οποίο δεν χρειάζεται να το προσπεράσουμε. Είπε ότι γεννιέσαι. Ναι. Είπε και ποσοστά στον παγκόσμιο πληθυσμό που ανήκουν ναι. Μέχρι το 20%. Αναφέρθηκα στη βιολογική, και στη αυτή, βιολογική ναι. ταυτότητα και άρα αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και οφθαλμοφανέστατα διότι υπάρχουν χώρε οι οποίε σκοτώνουν του ομοφιλόφιλου. Του βασανίζουν μέχρι θανάτου, του ναι. εκπαραθυρώνουν, του ρίχνουν από τα ράτσε. Δίπλα μα υπάρχουν αυτέ οι χώρε τώρα, τον 21ο ναι, ναι. αιώνα. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι άνθρωποι παραμένουν ομοφιλόφιλοι. Αλλά δεν είναι ένα θέμα επιλογή. Ότι θα δώσουμε την ελευθερία και ξαφνικά Μα ο άλλο θα ο γίνει. Αυτό που λέει την αποβάλαμε από την οσολογία τη ψυχιατρική. Προφανώ. Δηλαδή προφανώς. Δεν... Βάζουμε σε θεραπευτική αγωγή έναν ομοφυλόφιλο. Ακριβώ η επιστήμη. και έναν εντροφυλόφιλο. Μονική αντιμετώπιση αντιδρούν μέσα στον χρόνο. Όσοι αντιδρούν. Και μιλώ για το, και για το πολιτικό κομμάτι, παντιδά. Ε, μια σημαντικά στελέχη του κυβερνήτου κόμματο και τα λοιπά, αντιδρούν γιατί δεν έχουν συνειδησιακό πρόβλημα αλλά κοιτούν να, να, να χαϊδέψουν ε, τα, 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 τα ψηφαλάκια τους, τους ψηφοφόρους τους το κομμάτι εκείνο το υπερσυντηρητικό στο οποίο απευθύνονται. Βεβαίω. Ένα μεγάλο κομμάτι των βουλευτών, εγώ του ονομάζω επέτε ψήφων. Ο επέτη ψήφων τι κάνει, δέχεται οποιαδήποτε προκατάληψη ή απλώ άγνοια έξυσιάκι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που φοβούνται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το κάνουν από άγνοια του τι θα συμβεί σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι από του πολιτικού που χειραγωγούν, εκμεταλλεύονται, μανιπουλάρουν αυτού του ανθρώπου, το κάνουν εν ψυχρό, in cold blood που λέμε στα χωριά μα, χωρί να, να σημαίνει ότι πρεσβεύουν και οι ίδιοι αυτέ τι ιδέε. Αυτό είναι αλήθεια να πούμε ότι δοκιμάζεται εδώ το θρησκευτικό μα συνέστημα. Mm -hmm. Είμαστε ένα λαό που έχει ταυτιστεί με την Εκκλησία, με την ψυχολογία τη βάση και τη πίστη. Άρα αυτό όλο αποτελεί μια διαφορετική αντίληψη. Αυτό δοκιμάζεται, επειδή, 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 όμως, δοκιμάζεται τα πρώτη κύριε Σκητή. Δοκιμάζεται, κύριε Παυλόπουλε. Θέλω να πω... <laughs> Ναι, αλλά τα πρότυπα τι είναι, αν θέλετε. <laughs> το, το, η παραδοσιακή ψυχολογία μια κοινωνία, η οποία μεγαλώνει ναι. μέσα από τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα. Ξέρετε τώρα, σε έναν άνθρωπο 50-60 χρονών, θα του ότι τελειώνει ο πατέρα, τελειώνει η μητέρα και θα γίνει. Οι Γάλλοι ήδη έχουν εφαρμόσει. Εγώ τα έχω δει τα λεγόμενα προγράμματα εκπαίδευση mm -hmm. γονέα ένα και γονέας δύο. Mm -hmm. Δηλαδή καταργούν το ρόλο πατέρα-μητέρα. Αυτά τα φαινόμενα η κοινωνία μα δεν είναι έτοιμη να τα δεχτεί και δεν είναι έτοιμη γιατί δεν έχει δουλέψει η κοινωνία επάνω στην εξέλιξη. Ξέρετε, πολλέ φορέ δεν κουβαλάει η παράδοση τον Ο μοντερνισμό διαφοροποιεί τη συμπεριφορά. Η ελληνική οικογένεια έχει μια παραδοσιακά ιδιαίτερα στενή σχέση. Ναι, αλλά δεν την έχει αυτή Δηλαδή, πια... ακόμα μαζευόμαστε αυτό... στο τραπέζι και α τσακωνόμαστε, εκεί είναι το σημείο αναφορά μα ε, και α μην συμφωνούμε σε όλα. Αυτό είναι ναι, το κομμάτι. Θέλετε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μ. Σήμερα, ένα τραπέζι τη οικογένεια δεν είναι ευτυχισμένο. Σε μεγάλο ποσοστό. Μ. Δεν υπάρχει τραπέζι. Ρωτήστε πόσοι άνθρωποι σήμερα κάθονται να φάνε την Κυριακή το μεσημέρι στο τραπέζι. Ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα mm -hmm. η οικογένεια. Λιγότερη, η οικογένεια. Θα μακάρι η, η λέξη οικογένεια είναι η πιο σημαντική λέξη τη ζωή μα. Mm -hmm. Παντρεύεσαι, κάνει ένα παιδί, μεγαλώνει με αυτό το νόημα, αναπτύσσεσαι, εξελίσσεσαι. Αλλά αυτό που είπε ο κ. Τσατσόπουλος, ότι σήμερα δεν πρέπει να βλέπουμε μέσα από ένα μοντέλο παραδοσιακή αντίληψη, όταν η κοινωνία μεταβάλλεται ίδια mm -hmm. από την εσωτερική τη ανάγκη να διαφοροποιηθεί. Πάμε σε πιο σύγχρονα μοντέλα. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε και εμεί ω επιστήμονε και η πολιτεία που το κάνει το βήμα. Βλέπετε ότι η πολιτεία προχωράει στο βήμα αυτό, αλλά και, και η και κοινωνία κάτι... Ένα μια κουβέντα και κλείνουμε. Έλα. Κάτι πρόσθετο, αν μου επιτρέπετε, γιατί καλό είναι να μην εξενταρικεύουμε και να μην αγιοποιούμε τα μοντέλα με τα οποία για πάρα πολλά αιώνε, θα έλεγα, έχουμε προχωρήσει. Πολλά προβλήματα παθογένειας και νοσηρότητας έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το μοντέλο της Αγίας Ετερόφιλης Ελληνικής Οικογένειας. <Κι> λοιπόν, το, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι αν θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά, πρέπει να τα προστατέψουμε από τι παθογένειες και τη ετερόφιλη και τη ομόφιλη οικογένεια. <Κι> διότι <Κι έχουμε Προβλήματα. έχουμε όχι απλώς προβλήματα μη αγάπη τα λέγαμε, αλλά έχουμε προβλήματα ε, προβλήματα σε καθαρά ετερόφιλες οικογένειε. οικογένειες. Εσύ, ε, ο Ηλίας ε, Νίκος, συγγνώμη, ναι, τι ναι. Ήταν, ο, ε, ήταν, ή δεν ήταν ετερόφιλος mm. ο Ηλίας Και μήπως. άνθρωπος της Εκκλησίας. Πολύ Λεβαίως. και άνθρωπος Λεβαίως. της Εκκλησίας. Λεβαίως. Λοιπόν, σε αυτούς τους ωραίους και άγιους θεσμούς υπάρχουν νοσηρά φαινόμενα, Λεβαίως, τα πάνω, οποία υπάρχε. ήταν το... ακριβώς, αφού είναι λοιπόν, θα πρέπει... Αντί απλώς να πουλάμε παιδιά, και απλώς να αλλάξουμε το ποιο αγοράζει, mm -hmm. να διευρύνουμε τον κύκλο των αγοραστών των παιδιών, να αυστηροποιήσουμε τα κριτήρια με τα οποία δίνουμε τα παιδιά προ τεκνοθεσία. Κλείνουμε εδώ κύριε. Και να πω μία φράση. Και, αναδοχή, και μόνο συμπληρώνω: mm -hmm. Αναδοχή μέχρι σήμερα, μέχρι με σήμε, τη στιγμή που μιλάμε, είναι αποδεκτή και για τα ομόφυλα Μάλιστα. ζευγάρια και για τα Μία πρόταση η... η δημογραφία. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μα, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, δεν γεννάμε παιδιά. Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, δεν το επιθυμούν. Yeah. Αισθάνονται ότι είναι μία δέσμευση, μία δυσφορία. Mm -hmm. Και ο άντρα και η γυναίκα έχουν μάθει πια σε αυτό το σύγχρονο μοντέλο το εγώ να υπερτερεί του εμεί. Mm -hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι να θα γίνει ο γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και τι θα γίνει. Και δεν κάνουμε και τίποτα. Αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε την πραγματικότητα ότι έχουμε χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, mm -hmm. πρέπει να αναπτύξουμε τη γνώση και την παιδεία που είναι πειθαρχία. Η λέξη παιδεία mm -hmm. συσχετίζεται με την πειθαρχία. Να μάθουμε να σέβουμε. Με τον εαυτό μου να αγαπάω τον άνθρωπο δίπλα μου και να αποτελώ κομμάτι μια κοινωνία που έχει νομοτελειακή δομή. Κύριε Τατσόπουλε, καλημέρα κύριε. Εδώ.